Έχουμε μια πολύ ωραία παρέα μαζί μας, πολιτική παρέα, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε ξεδιπλώσει από το πρωί. Ο κύριος Θεόδωρος Ζουσόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, και θα είστε και υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα. Εγώ λέω άξιοι Σαββατοκύριακο. Να συνεχίσετε να είστε δυναμικοί, γεροί και καλή χρονιά σε όλους. Ναι, στο Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών, όπου ήμουν υποψήφιος το 19, είχα την τιμή να εκλεγώ βουλευτής και ξανά στις επόμενες εκλογές που όποτε και να έχει, όσο νούπο. Νομίζω ναι, έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Έχετε κάνει Διάνα σήμερα, γιατί και ο συνυποψήφιος μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κουρλέτης, στο Βόρειο Τομέα είναι. Κύριος Πάνος Κουρλέτης, καλή χρονιά. Πρώην Υπουργός Εργασίας και Εσωτερικών. Και ενέργειας. Και ενέργειας, όλα τα νευραλγικά πόστα. Λοιπόν, σε όλους τους στόχους φωτιά ήσασταν. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και θα είστε στο Βόρειο Τομέα και εσείς υποψήφιος. Και φυσικά έχουμε και την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, εσείς στο δυτικό τομέα. Δυτικό τομέα, δυτική Αθήνα, κάτω από το ποτάμι, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Άγια Νάργυρη. Βουλευτής Πασόκ. Πασόκ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρουσόπουλο με μια ερώτηση σχετικά. Κύριε Γιαννακοπούλου, είναι κάτω από τα βλάκια, όπως λέμε εμείς στη Μεσίνη. Έτσι, γιατί και κάτω από το ποτάμι τώρα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρουσόπουλο, κάνοντας μια ερώτηση όσο αναφορικά με την σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και εστιάζοντας στην προαναγγελία του για την νομική ρύθμιση, η οποία θα επιχειρηθεί να βάλει ένα μπλόκο στην είσοδο στο Κοινοβούλιο κομμάτων τα οποία είναι κατ' επίφαση κόμματα. Αλλά είναι εγκληματικές οργανώσεις. Ναι. Πώς το κρίνετε, πώς το σχολιάζετε αυτό και αν είναι και εφικτό να γίνει. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κιόλας κάτι. Κοιτάξτε, η Βουλή μπορεί να νομοθετήσει. Ο νόμος εν συνεχεία μπορεί να κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από αυτό. Μάλιστα, ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή με ένα διάλογο που έγινε στην καθημερινή της Κυριακής μεταξύ δύο συνταγματολόγων, του κ. Λιβιζάτου και του κ. Βλαχόπουλου. Όπου ο κ. Λιβιζάτος υποστηρίζει το άρθρο 29 του Συντάγματος που αναφέρεται στην απειλή που μπορεί κάποιο κόμμα προς τη δημοκρατία να εκφράζει με τις ιδέες του, με τις απόψεις του κλπ. Είναι ικανό προκειμένου να νομοθετήσει μια κυβέρνηση ή Βουλή των Ελλήνων για να αποκλείσει αυτό το κόμμα ή αυτού του υποψηφίου. Ο κ. Βλαχόπουλος έχει την αντίθετη άποψη για το πώς δηλαδή μπορείς να αλλάζεις τις συνθήκες με βάση το Γενικό Κανόνα του Συντάγματος, έχοντας ένα εξειδικευμένο νόμο τόσο πολύ εξειδικευμένο. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το εξετάσουμε. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τις λεπτομέρειες τις νομικές. Πιστεύω ότι στις επόμενες εβδομάδες θα έρθει κάποια διάταξη στη Βουλή, εφόσον προετοιμάζεται. Και επί της διατάξεως θα ακούσουμε διαφορετικές απόψεις. Εκτιμώ όμως ότι τουλάχιστον οι απόψεις των εκπροσώπων των παρισταμένων κομμάτων θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε κανέναν ο οποίος να απειλεί τη δημοκρατία με τέτοιους ακραίους τρόπους όπως τους είδαμε στο παρελθόν και μάλιστα η κατάληξή τους γνωστή, η Χρυσή Αυγή κατέληξε ή γνωρίζαμε ή μάθαμε ή είδαμε ως εγκληματική οργάνωση στη φυλακή. Θα το δούμε λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Σκουρλέτη, αν έρθει μια τέτοια νομοθετική διάταξη και μπει προς ψήφιση στην Βουλή, εσάς θα σας βρει σύμφωνος. Καταρχήν πρέπει να τη δούμε, να δούμε το ακριβές περιεχόμενο. Ασφαλώς. Η Χρυσή Αυγή έχει χαρακτηριστεί και μάλιστα έχει καταδικαστεί για αυτό το λόγο και βρίσκονται τα στελέχη της στη φυλακή ως εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Βεβαίως υπάρχει και ο δεύτερος βαθμός. Ήδη αυτές τις μέρες τώρα γίνεται πάλι η δίκη και βλέπουμε την προκλητική συμπεριφορά του Λαγού απέναντι στη Μάγδα Φίσα. Δεν ξέρω αν το είδατε στο ρεπορτάζ. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει παίξει και στο δελτίο. Εφημερίδων. Και θα έλεγα και στους συναδέλφους μου αυτές τις μέρες να πάμε εκεί. Να είναι βουλευτές από το ελληνικό κοινοβούλιο, διότι η αίθουσα, από ό,τι ξέρω, κατακλείζεται από χρυσαυγίτες οι οποίοι ασκούν μια ψυχολογική τρομοκρατία στους μάρτυρες. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή να υπερασπιστούμε έτσι, την δημοκρατία απέναντι σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση. Να δούμε λοιπόν το περιεχόμενο της διάταξης. Προφανώς δεν μπορεί να μην λαμβάνεις υπόψη σου τον ναζιστικό και εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Άρα θα έλεγα ότι είμαι στο πνεύμα αυτών που είπε ο κύριος Ρουσόπουλος, να περιμένουμε, να δούμε. Δεν νομοθετούμε κατά περίπτωση, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν προβλήματα. Όχι, αλλά κατά εμπειρία μπορούμε να νομοθετήσουμε, έτσι δεν είναι. Ουσιαστικά αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα και ήδη. Ακριβώς, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα έρθει και τι χρήση θα γίνει αυτού του πράγματος, διότι οι ενστάσεις όλες που υπάρχουν από διάφορους νομικούς κύκλους είναι εάν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο άλλο χρόνο, έτσι, για άλλου είδους καταστάσεις, οπότε πια
υπονομεύει την ίδια ίσως τη λειτουργία του πολιτεύματος. Θα το δούμε όμως. Φαντάζομαι, κυρία Γιαννακοπούλου, και το ΠΑΣΟΚ θα μπει σε αυτό το αραγές μέτωπο, έτσι. Απέναντι στις εγκληματικές οργανώσεις που θέλουν. Στο αραγές μέτωπο, απέναντι μπροστά, απέναντι στην Χρυσή Αυγή, απέναντι στο νεοναζισμό, απέναντι στο φασισμό. Και η δημοκρατία μας χρειάζεται μια διαρκή περιφρούρηση. Βλέπουμε τι γίνεται. Τι έγινε πριν από κάποιο καιρό στο Καπιτόλιο, στη ΣΥΠΑ, τι έγινε πριν από λίγες ημέρες στη Βραζιλία, όπου προσπάθησαν να μπουκάρουν μέσα στη Βουλή ακραίες φωνές. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται μια διαρκής επαγρύπνηση, χρειάζεται μια διαρκής περιφρούρηση και βεβαίως είμαστε πολύ θετικοί στο να δούμε ποια θα είναι αυτή η πρόταση. Πρέπει να τη μελετήσουμε, να γίνει μια σοβαρή κουβέντα όλων των πολιτικών κομμάτων, γιατί δεν υπάρχει χώρος ξανά για τέτοιου είδους καταστάσεις, για να υπάρχει η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή. Είναι μια εγκληματική οργάνωση, η φωνή όλων μας είναι απέναντι και το πολιτικό μέτωπο είναι αραγές. Η μάχη, και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε, κατά κύριο λόγο γίνεται σε επίπεδο πολιτικής. Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος ο οποίος, αν θέλετε, θα δίνει, πολιτικός χώρος, ο οποίος θα αφήνει να δημιουργούνται τέτοιου είδους φαινόμενα. Πρέπει να υπάρχουν λύσεις στα πολύ σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας. Να μην υπάρχει, αν θέλετε, πεδίο για να οδηγείτε σε μια τέτοια ακραία ριζοσπαστικοποίηση προς αυτήν την μεριά. Και βεβαίως να δούμε και νομοθετικά τι γίνεται. Δεν είναι καθόλου εύκολο το ζήτημα αυτό. Είναι πολύπλοκο νομοθετικά, νομικά. Θα τα δούμε όλα. Εδώ πέρα θα είμαστε και είμαι σίγουρη ότι όλοι μαζί, όλα τα κόμματα της Βουλής, θα ενώσουν τη φωνή τους στο πώς θα μπορέσει και νομοθετικά, συνταγματικά να μπει ένα στόπ, ένα φρενάρισμα σε αυτήν την κατάσταση. Αν μου επιτρέπετε μία φράση ακόμα πάνω σε αυτό για τις ακραίες τάσεις, οι ακροδεξιές τάσεις, οι οποίες ορθώς είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, τις είδαμε και στις ΗΠΑ, τις είδαμε και στη Βραζιλία, τις βλέπουμε στην Ευρώπη. Ποια είναι η λογική αυτών? Θα μπούμε στη Βουλή να τους δείρουμε. Γιατί θεωρούν ότι όλοι είναι ίδιοι, όλοι μπαίνουν στη Βουλή για να οικονομήσουν, για να κάνουν σκάνδαλα κλπ. Αυτή η ισοπεδωτική λογική που δείχνει απαξία της πολιτικής, για την οποία φταίει και ένα μέρος της πολιτικής ζωής, αλλά μέρος, όχι το όλον, ένα μικρό ποσοστό, δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το όλον, είναι που ουσιαστικά τους κάνει να βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος σε μη πεπαιδευμένους, να το πω όσο πιο κομψά μπορώ να πω, πολίτες. Για να τους ψηφίσουν, να τους στείλουν στη Βουλή και εν συνεχεία να λειτουργήσουν με ένα τραμπούκικο τρόπο, λες και αυτή είναι η απάντηση στη δημοκρατία. Και εδώ είναι μια μεγάλη ευθύνη όλων ημών σε σχέση με την παιδεία και με την νεολαία. Εδώ βέβαια να πούμε το εξής, ότι η Χρυσή Αυγή πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια, βγήκε εκτός Βουλής με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο όφελος. Η πρώτη στη μάχη που πρέπει να δώσουμε. Η πολιτική, η ιδεολογική μάχη απέναντι στον νεοναζισμό, νομίζω ότι πρέπει να είναι. Έτσι, το κύριο. Ειδικά υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο και δημοσκοπικά τώρα εμφανίζεται πάλι με ένα άλλο κόμμα αντίστοιχη ιδεολογία. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές απαντήσεις. Κασιδιάρης ή το κόμμα του Κασιδιάρη, τέλος πάντων, όχι ετοιμάζει. Το οποίο καταγράφει. Το οποίο καταγράφεται στο 2,5% και με τη μικρή μου εμπειρία, όχι και τόσο μικρή, μεγάλο σοριά, φοβούμαι ότι με το 2,5% στις δημοσκοπήσεις, επειδή αντισυστημικά σκεπτόμενοι και φοβούμενοι να πούνε την πραγματική του προτίμηση, θα έχει πάνω από 3% στις εκλογές, εάν συνεχίσει αυτή η κατάστασή της. Κύριε Ρουσόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι η αναβάθμιση της εκπροσώπησης της κυβέρνησης στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν μια απόφαση η οποία ήταν, θα έλεγα, πιεστική μετά τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή η κυβέρνηση ήρθε και κατάλαβε ότι έχει κάνει κάποιο λάθος και γι' αυτό αναβάθμισε την εκπροσώπηση. Άσχετα, δεν μιλάω φυσικά για το θέμα ούτε πολιτιακά ούτε ιστορικά και το αν έχει κρυθεί ή όχι, το θέμα του βασιλιά και γενικότερα του πολιτεύματος. Αλλά επειδή στην αρχή φανήκατε και είπατε, ωραία, θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση η κυρία Λίνα Μενδώνη και μέσα σε 24 ώρες άλλαξε αυτό και θα πάει και ο κύριος Πικραμένος. Ναι, εκτιμώ ότι αυτό γίνεται κυρίως επειδή θα έρθουν υψηλοί προσκεκλημένοι από την οικογένεια. Δεν το ξέρατε όμως αυτό εξ αρχής. Αυτό όχι, γιατί αρχικά σας θυμίζω ότι ήταν εντελώς ασαφές το πεδίο αν θα έρθουν και ποιοι θα έρθουν. Μάλιστα, λέγεται ότι μπορεί να έρθει ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου. Δεν θα έρθει. Τελικά θα έρθει κάποιος από τους συγγενείς, τους στενούς συγγενείς του βασιλιά Καρόλου, οι αδελφοί του, δεν θυμάμαι πώς έρχεται. Δεν τα έχω παρακολουθήσει καλά τα της θρησκείας των, όπως λέει και ο Καβάφης. Εκτιμώ λοιπόν ότι η αναβάθμιση αυτού του τύπου που αναφέρεται, δηλαδή το να είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γίνεται για αυτό το λόγο. Όταν θα έρθουν αρχηγοί κρατών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν βασιλευμένη δημοκρατία, το να είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι ένα ελάχιστο δείγμα τιμής προς αυτούς που έρχονται.
συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ουδόλως κρίνεται το οτιδήποτε άλλο. Αυτά έχουν κριθεί, έχουν απαντηθεί και τα έχουν και δεν έχουν αμφισβητηθεί, θεωρώ. Ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει, αλλά αν μου επιτρέπετε, κυρία Ραμπατζή, επειδή στην Ελλάδα γενικώς αντιπαρατηθέμεθα και βρίσκουμε θέματα να αντιπαρατεθούμε, θέλω απλώς να θυμίσω ότι υπάρχει ένα θέμα που ξεκίνησε τον 1ο αιώνα π.Χ. και είναι το γλωσσικό και λύθηκε το 1975. Άρα λοιπόν, 2000 χρόνια τσακωνόμαστε για την Αττικίζουσα, τη Δημοτική και το καθεξής. Πριν από 100 χρόνια είχαμε θανάτους και σκοτωμούς στο Σύνταγμα με τα Ευαγγελικά, γιατί μεταφράστηκε μέρος του Ευαγγελίου στη Δημοτική. Δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση λοιπόν κάτι που έγινε πριν από 50 χρόνια να το συζητάμε ακόμα και σήμερα. Είμαστε ένας λαός ο οποίος είναι αρκετά ζωντανός αυτά. Ξέρετε, κάτι, αλλά δεν κινδυνεύει κανένας και η δημοκρατία φυσικά. Επειδή όμως έχετε τεράστια εμπειρία και στην πολιτική αλλά και στην δημοσιογραφία, δεν θεωρείτε ότι από την αρχή θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι όντως θα υπάρχει μεγάλη εκπροσώπηση και ότι. Είναι κάπως, τώρα το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι στην αρχή να πούμε ότι θα τα φύγει ο Σιδηρός. Δεν το γνωρίζω, ειλικρινώς. Υποθέτω ότι αυτός είναι, γι' αυτό σας είπα, υποθέτω ότι αυτός είναι ο λόγος. Δεν βρίσκω κάποιον άλλο λόγο. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να έχουμε κανένα χατήρι σε κανένα βασιλικό από τους εναπομείναντες, αν υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι. Κάποιοι λένε, κάποιοι και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είστε κοντά προς το κέντρο, αλλά ψαρεύετε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοβασιλικές απόψεις. Γιατί βγάλαμε, συγγνώμη, σας βγάλαμε και τον κύριο Μαντά, ο οποίος ήταν στην Μεσσηνία. Και είπε ότι θα πάει, αλλά λέει θα πάω ως ιδιώτης. Ξέρετε κάτι, δεν μπορείς εύκολα να απεκδηθείς του ρόλου σου. Το θα πάω σαν ιδιώτης, το καταλαβαίνω. Να σας πω, εγώ σε κηδείες ανθρώπων που ξέρω ή που έχω κάνει παρέα, που είχα φιλική σχέση, πήγαινα και πηγαίνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να πάει ως ιδιώτης γιατί έχει μια εκτίμηση στο πρόσωπο ή έχει μια φιλική σχέση, μια προσωπική, δικό του θέμα να πάει. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή που σας είπα για την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Δηλαδή, θέλω να πω, όχι σήμερα, προς Θεού, δεν θα υποβάλλω ότι θα συζητήσουμε. Το καταλαβαίνω. Ενώ δηλαδή τις επόμενες ημέρες το θέμα θα τελειώσει. Ενώ αντιθέτως, εάν υπήρχε άλλου είδους συμπεριφορά από την κυβέρνηση, μέχρι τις εκλογές αυτό θα ήταν το θέμα μας. Άρα το καμπανάκι χτυπάει. Έως κοινικός. Κύριε Σκουβλέτη, θεωρείτε ότι αυτό θα γινότανε. Να σας πω. Καταρχήν, η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της με τον θεσμό της Βασιλείας με το δημοψήφισμα του 1974. Και το συγκεκριμένο πρόσωπο και ο θεσμός της Βασιλείας είχε μια διχαστική παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία αρκετά χρόνια, πάση περιπτώσει. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το θυμόμαστε. Πρέπει να συντηρούμε την ιστορική μνήμη. Δεν είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα βάλουμε στην άκρη. Δεν μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται δυσυπόστατη. Σαν να πατάει σε δύο βάρκες. Έχει μια μηχανία. Και αυτό πιστοποιείται, επιβεβαιώνεται από τις δηλώσεις των στελεχών της. Έγινε διπουργική σύσκεψη για το θέμα του τελετουργικού της κηδείας. Υπήρξε μια μηχανία. Αναβαθμίστηκε η παρουσία της κυβέρνησης. Προφανώς αυτά όλα σχετίζονται με την σημερινή ταυτότητα και είναι πράγματι αντιφατικό ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό να συνυπάρχει η καραμαλική δεξιά με την ακροδεξιά και τους φιλοβασιλικούς στην Νέα Δημοκρατία. Βάλτε μια αναθελία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι όμως. Μάλιστα, μου επιτρέπετε, κύριε Σκουλέτη. Μου επιτρέπετε. Μια και αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα του 1974. Ένα λεπτό μόνο, για να, επειδή ακριβώς την ώρα που ερχόσασταν εσείς, όπως είδατε, είχαμε εδώ και τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι αν είχε αποφασίσει αλλιώς η κυβέρνηση, τότε από τη μία θα είχαμε στη Μεγάλη Βρετανία να ξεκινάει η πομπή για να πάει στο ΤΑΤΟΕ και από την άλλη θα είχαμε. Λίγα μέτρα μακριά, διαδήλωση. Δεν ξέρω τι λέω. Λέω, αν το ακούσατε, σας το βάζω στο τραπέζι. Δεν άκουσα τις εκτιμήσεις του κυρίου Χατζηδάκη. Εγώ αναφέρομαι για αυτή την στάση το να πατάει σε δύο βάρκες η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, γι' αυτό, γι' αυτό σας διέκοψα ζητώντας, αν μπορώ να πω δύο κουβέντες. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε ένα δημοψήφισμα. Αναφέρθηκε ήδη ο κύριος Σκουρλέτης. Ναι, για να τον πειράξω λίγο τον κύριο Σκουρλέτη, θα πω ότι στην Ελλάδα γίνανε δύο δημοψηφίσματα. Το ένα που τηρήθηκε και τηρείται 50 χρόνια και το άλλο που άλλαξε την επόμενη μέρα. Και θυμάται ποιο αναφέρομαι. Δεν ήταν το 2015. Ζήτημα, αλλά αν ήταν λοιπόν, το άλλο το δημοψήφισμα. Αν δεν είχε γίνει το άλλο το δημοψήφισμα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Θα σας πω κάτι Ελλάδα. Που είχε ενδιαφέρον. Και αναφέρομαι αυτό που τίμησε ο κόσμος με 62%. Θα σας θυμίσω, κύριε Σκουρλέτη, εμείς οι δύο είμαστε παιδάκια τότε, οι υπόλοιποι εδώ ήταν αγέννητοι.
όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, φέρνοντας το πολιτιακό, άκουγε τον βασικό του υπουργό Γεώργιο Ράλη να λέει ότι εγώ θα ψηφίσω υπέρ της βασιλευμένης δημοκρατίας. Άρα τι επιβεβαιώνει, δεν έχει φόβο στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, φανταστείτε, δεν απαγόρευσε σε κανέναν, είπε ότι θέλει ψηφίσει ο καθένας. Ο λαός ψήφισε ελεύθερα. Ξέρετε, αν θέλει κάποιος να πάει στην κηδεία του. Ο θεσμός της βασιλείας δεν είναι σειρά στο Netflix. Μας αρέσει το στέμα και το βλέπουμε. Το ξέρω. Άμα ήταν σειρά στο Netflix, θα ήταν ακόμα. Έχει συνδεθεί με εθνικές καταστροφές, με διχασμό, με αντικομονισμό, με εξορίες, με φυλακίσεις, με κατάργηση εκλεγμένων πρωθυπουργών. Αυτά λοιπόν οφείλουμε και εσείς και εγώ να τα θυμίζουμε στον κόσμο. Διδακτικά, οι νεότερες γενιές πρέπει να μάθουν Σκουρλέτη, για την ιστορία του τόπου. Διδακτικά, έτσι δεν είναι. Διδακτικά. Έτσι εδραιώνεται η δημοκρατία. Μην το κάνετε σε μένα διδακτικά. Δεν υπερασπίζω δεν τα λέω ούτε για εγώ, ούτε είμαι σίγουρος ότι τα γνωρίζετε πάρα πολύ ούτε καλά. Δημοκρατία ούτε σας χαρακτηρίζουν προσωπικά αυτές οι απόψεις. Λοιπόν. Άρα νομίζω ότι στο δημόσιο λόγο οφείλουμε να θυμίζουμε. Πολύ σύντομα. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, εάν κάποιος θέλει να πάει στην κηδεία, ας πάει. Δεν αλλάζει σε τίποτα το πολιτιακό, δεν αλλάζει σε τίποτα το πολιτικό ζήτημα. Δεν θεωρούμε ότι είναι μείζον ζήτημα. Τελειώνει τη Δευτέρα, την Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη. Εγώ θα αισθανόμουν άβολα αν είχαν ένα φιλοβασιλικό μες στο κόμμα μου. Εσείς μπορεί να αισθάνεστε πολύ έτσι άνετα. Προσέξτε, δεν ξέρω αν είναι φιλοβασιλικοί αυτοί που θα πάνε. Ξέρω όμως ότι κάποιοι εξ αυτών. Τι έκαναν παρέα. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν υπάρχει, όταν υπάρχει η ευρωβουλευτής μας, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, την οποία έχει βαφτίσει και είναι νονός της, δεν θα πάει γιατί θα φοβηθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα την πει ότι είναι φιλοβασιλική. Εντάξει τώρα. Και είπατε κάτι το οποίο είναι λάθος. Είπατε ότι τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Γεωργιάδης που θα πήγαινε αν δεν έλειπε. Κοιτάξτε. Θερμή παραγγελία να μιλήσει. Πρέπει να σαραστείτε και την επαρχία του κόμματο. Για να κλείσουμε, δεν έχει μιλήσει τόσο. Κυρία Γιαννακοπούλου, ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, είναι νομίζω ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχει πεθάνει ένα άνθρωπο στα συλληπιτήριά μα, στην οικογένειά του. Αλλά όσον αφορά το θεσμό τη Βασιλεία, όλα αυτά έχουν λήξει με το πιο επίσημο, με το πιο εκοφαντικό, με το πιο συντριπτικό τρόπο, με το δημοψήφισμα το οποίο έγινε το 1974. Πολιτικά την αποτύπωση της Βασιλείας θα την κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, ξεκάθαρα βέβαια. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να πούμε και να δούμε ποιο ήταν το πρόσημο και ήταν απολύτως αρνητικό. Ξέρουμε πολύ καλά πώς έγιναν και τα Ιουλιανά. Ποιος έστρωσε με αυτόν τον τρόπο το δρόμο για τη Χούντα, ποιος όρκησε τους υπουργούς της Χούντας. Όλα αυτά δεν ήταν απλά λάθη. Ήταν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, οι οποίες οδήγησαν στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σήμερα, τώρα, σήμερα, το σημερι, από εκεί σήμερα και πέρα, η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση. Να ταφεί ως ιδιώτης. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή ήταν η μοναδική απόφαση που μπορούσε να πάρει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί ο έκπτωτος βασιλιάς είναι ιδιώτης ήδη από το 1974. Δεν είναι απλατέως. Είναι και έκπτωτος και δεν είχε καν, του είχε αφαιρεθεί το ελληνικό διαβατήριο ήδη από τότε. Άρα δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει η ταφή του, όχι απλά από τη Νέα Δημοκρατία, από καμία άλλη κυβέρνηση. Δεν είναι λοιπόν κάτι τόσο ιδιαίτερο η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη ή της Υπουργικής για το συγκεκριμένο. Άρα όλοι το ίδιο δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Απλά ήταν ιδιώτης, ήδη από το 1974. Απλώς η Νέα Δημοκρατία το κάνει με ένα κόμπο στο λαιμό αυτό. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι ξέρετε, όλοι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό το ζήτημα, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή. Να προχωρήσει η κουβέντα και να προχωρήσει και η ζωή, γιατί μάλιστα μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο. Ίσως είμαστε και στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Περιμένουμε, μαδάει την Μαργαρίτα ο Πρωθυπουργός για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τα μεγάλα ζητήματα είναι άλλα, σε αυτά πρέπει να αντιπαραθεθούμε. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του σήμερα είπε, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Βελόπουλο. Εσείς θα συνεργαστείτε γιατί είχε ανοίξει δρόμο. Είπε στη δεύτερη κυβέρνηση. Εγώ θα σας πω το εξής. Στη δεύτερη κυβέρνηση. Εμείς πάμε για να δυναμώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα ποσοστά μας και όλο αυτό το τι θα γίνει με τις συνεργασίες θα το αποφασίσει μόνο ένας. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος καίει οποιοδήποτε ζήτημα των συνεργασιών και από την πρώτη και τη πρώτη Κυριακή, τις εκλογές και την λαϊκή ετιμιγορία τη πρώτη Κυριακή ζητάει αυτοδυναμία με μια αυταρέσκεια και αλαζονία, εγώ θα σας πω. Από την άλλη, έχουμε και έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλάει για μια νεφελώδη προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το περιεχόμενό της. Και λέει βεβαίως ότι εμείς δεν θα κάνουμε συγκυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή ότι θα είναι πρώτη. Κάτι κλείσουμε το οποίο δεν φαίνεται. Γιατί τι σημαίνει να πει αυτό? Ότι όλοι κοιτάνε προς τη μεριά του ΠΑΣΟΚ γιατί απλά θέλουν να αλλιεύσουν ψηφοφόρους, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν μασάμε. Πάμε να δυναμώσουμε τα ποσοστά μας για μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατική φωνή. Στον καθένα επί του θέματος. Αυτοδυναμία,
Τη διεκδικείτε, φαντάζομαι. Τα τελευταία 49 χρόνια η Νέα Δημοκρατία μιλάει για αυτοδυναμία και αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Κατά τα λοιπά, ποτέ μιλές ποτέ. Κύριε Σκουρλέτη, εδώ υπάρχει λέει, ένα νεφελώδες τοπίο. Είναι σαφές ότι εμείς ακριβώς και στην προοπτική και στη βάση της απλής αναλογικής επιδιώκουμε να υπάρχουν ισχυρές προγραμματικές συγκλήσεις σε μια αριστερή προοδευτική κατεύθυνση. Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται και προς το Κινάλ και τις άλλες δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης. Πασό Κινάλ, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Σημασία έχει να έχουμε αξιόπιστη πρόταση στον κόσμο. Και αυτό λοιπόν, αν θέλουμε λοιπόν τις νεφελώδεις καταστάσεις να τις διαλύσουμε όπως λέτε, αμέπως αμέργων. Να δούμε κάτω συγκεκριμένα προγραμματικά ζητήματα που έχει ανάγκη ο τόπος. Που έχει ανάγκη ο τόπος. Πριν από λίγο ήταν ο κύριος Χατζηδάκης εδώ πέρα. Θα καταργήσουμε τον νόμο Χατζηδάκη. Για τα πλήρωτα δεκάωρα. Για τα πλήρωτα δεκάωρα. Άρα και ο νόμος Χατζηδάκη. Αυτό για την αιτιολόγητη απόλυση. Για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλ. Λοιπόν, θα τα καταργήσουμε αυτά. Θα έχουμε μια πρόταση εάν σα αφήσουμε πραγματικά λίγο στα πηγάδια ώρα. Τέσσερι μέρε εργασία. Το ίδιο πράγμα. Είστε όλοι έτοιμοι. Κύριε Σκουρλέτη, αυτή είναι η απάντηση γιατί δεν θα πάτε καλά σε εκλογή. Γιατί κάνετε σημαία λάθος θέματα. Και με τρόπο ο οποίος είναι αναλυθής. Το δεκάωρο που είπατε είναι να δουλεύει κάποιος τέσσερις μέρες επί 10 ώρες. Όταν εσείς λέτε ότι είναι λάθος τα θέματα, τότε μάλλον είναι σωστά για μας. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Πάλι 40 ώρες. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.